Με την ελπίδα πως θα πληρώσουν λιγότερο, πολλοί πελάτες πλέον ζητούν από τους αρτοπιούς χθεσινό ή προχθεσινό ψωμί. Το φαινόμενο αυτό, όπως εξηγεί ο πρόεδρος των αρτοπιών Ξάνθης, κ. Παναγιώτης Αμπεριάδης, ξεκίνησε πριν ένα χρόνο, όμως φέτος βρίσκεται σε έξαρση. Καθημερινά πολλοί έρχονται να αγοράσουν μπαγιάτικο ψωμί για να δώσουν λιγότερα χρήματα. Αυτό όμως δεν παρατηρείται μόνο στην Ξάνθη, αφού από ό,τι φαίνεται την ίδια κατάσταση αντιμετωπίζει όλη η περιφέρεια. Από την άλλη, οι αρτοποιοί της Ξάνθης βλέπουν τα έσοδά τους να συρρυκνώνονται δραματικά, ενώ πολλές επιχειρήσεις έχουν ήδη κλείσει. Όπως μάλιστα σημειώνει ο κ. Αμπεριάδης, αυτό οφείλεται κυρίως στο κόστος παραγωγής, καθώς και στο γεγονός ότι τα αρτοσκευάσματα που αποτελούσαν το βασικό έσοδο των φούρνων παραμένουν στα αζήτητα την εποχή της κρίσης. Ακριβώς, ναι, αυτό συμβαίνει. Όχι, αυτό συνέβαινε εδώ και πολύ καιρό. Απλώς τώρα έχουν περισσέψει τα άτομα τα οποία ζητάνε, οι οικογένειες οι οποίες ζητάνε αυτό το πράγμα. Κάθε μέρα και χειρότερα. Αυτό φαντάζομαι. Κύριε Ραπέτζη, κάθε μέρα και χειρότερα. Αυτό φαντάζομαι γίνεται λόγω της οικονομικής κρίσης και ότι ο κόσμος δεν έχει ψωμί. Ναι, κοιτάξτε, όταν είναι άνεργοι σε μια οικογένεια δύο άτομα και δεν έχουν. Τι παίρνουν ένα επίδομα ανεργίας και τα λοιπά. Κοιτάνε να κόψουν από οπουδήποτε, από τα πάντα. Έτσι δεν είναι. Όταν παίρνει το ψωμί, ένα κιλό ψωμί έχει αυτή τη στιγμή ένα 60, ένα 80 και θα το πάρει όταν είναι χθεσινό ή προχθεσινό, όταν θα το πάρει από το φούρνο, γιατί έρχονται πλέον τώρα και λένε έχετε φτηνό ψωμί χθεσινό να πάρουμε. Πλέον έτσι μιλάνε. Και θα το πάρουν με 80 λεπτά και κερδίζει ένα ευρώ κάθε μέρα. Στο μήνα επάνω είναι 30 ευρώ. Έλεγε κύριε Ραπατζή. Εγώ έτσι θα βλέπω. Αυτό φαντάζομαι όμως έχει σαν αποτέλεσμα να κλείνουν και αρτοπία. Κλείνουν αρτοπία, τώρα άρχισαν να κλείνουν πρατήρια. Σιγά σιγά θα κλείσουν και αρτοπία. Γιατί δεν οι αρτοποιοί, όχι μόνο θα κλείσουν, κοιτάνε να κλείνουν αρτοπία, δεν μπορούν να απασχολήσουν προσωπικό. Δεν μπορώ να απασχολήσω πλέον προσωπικό. Άρχισε να υπάρχει και πρόβλημα στο προσωπικό, γιατί δεν μπορούν οι αρτοποιοί να έχουν προσωπικό για να μπορέσουν να δουλέψουν. Και δουλεύουν ήδη. Από εδώ και πέρα τι θα γίνει, πώς βλέπετε την κατάσταση στον χώρο σας? Στον χώρο μας. Στον χώρο μας περιμένουμε μόνο αν υπάρξει ανάπτυξη. Αν δεν υπάρξει ανάπτυξη να δουλεύει ο κόσμος για να μπορέσει να αγοράζει, να καταναλώνει προϊόντα, δεν μπορεί να γίνει τίποτα άλλο. Και δεν μιλάμε μόνο για το δικό μας χώρο, για όλους τους χώρους. Αν δεν υπάρξει ανάπτυξη, αν δεν υπάρξει να βγουν νέες θέσεις εργασίας, να μπορούν να δουλέψουν ο κόσμος ούτως ώστε να έχει χρήμα για να μπορεί να το ξοδέψει στην αγορά, έστω και στα βασικά, στα πρώτα είδη διατροφής, δεν μπορεί να γίνει τίποτα. Έτσι είναι, ναι. Εγώ έτσι το βλέπω, δεν ξέρω δηλαδή. Εδώ η ανεργία πάει στο φουλ. Το ίδιο πρέπει να γίνεται και στην Καβάλα. Στη Δράμα το ίδιο, στην Κομωτινή το ίδιο. Παντού ανεργία. Εάν δεν έχει λεφτά ο κόσμος και αν του κόβουν με τα χαράτσια και πέρα, πώς θα δουλέψει, πώς θα πάρουν το ψωμί, πώς θα πάρει, θα δουλέψει. Γιατί αυτή η στιγμή τα αρτοσκευάσματα τελείωσαν τελείως. Δουλεύουν μόνο με ψωμί. Πώς θα πάρει ψωμί ο κόσμος. Τα αρτοσκευάσματα έχουν πέσει γύρω στο 70-80%. Αυτά, τι να, δηλαδή δεν ξέρουμε τι θα γίνει αύριο. Θα δίζουμε μέρα με τη μέρα, δεν ξέρουμε πού θα πάει αύριο η μέρα. Τι θα γίνει αύριο. Άρα και εσείς φροντίζετε να έχετε στα αρτοπία σας ψωμιά. Δεν φροντίζουμε να έχουμε. Υπάρχουν. Αν έχεις, το δίνεις, αλλά αν τελειώσει το ψωμί σου την άλλη μέρα, αν δεν τελειώσει το ψωμί σου και σου μείνουν 30 κιλά την άλλη μέρα, τι θα τα κάνεις. Και έρθουν και συζητήσουν με 2-3 άτομα να φταίνε. Γιατί ήδη ξέρω και πολλές οικογένειες, που ξέρω και πολλούς συναδελφούς, οι οποίοι έχουν οικογένειες, οι οποίες δίνουν δωρεάν το ψωμί. Δεν παίρνουν λεφτά καθόλου και φρέσκο ψωμί κιόλας. Γιατί δεν έχουν καθόλου εισόδημα. Εάν σε μια τετραμιλής οικογένεια και ο μπαμπάς και η μαμά δεν δουλεύουν, πού θα τα βρουν τα λεφτά. Ή αν παίρνει ο ένας μόνο με ένα επίδομα ανεργίας 280 ευρώ.